σε αυτόν εδώ τον ναό, τον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Μεσολόγγι, τη Μητρόπολη, είναι διάκονος ο Νικολάκης μου. Αυτό το παιδάκι, αυτή η ψυχή, αυτή η καρδιά, αυτόν αγαπάω ιδιαίτερα. Είχα την τιμή να λειτουργήσω την ημέρα της γιορτής του Νίκου μου, του Νικολάκη, μαζί του εδώ στη Μητρόπολη, οι δυο μας. Ναι, και χάρηκα. Και έσταξε μια σταγόνα χαράς μέσα στην καρδιά μου, που ήταν η μέρα που έγινε η κηδεία της αδερφής μου. Από εδώ μετά έφυγα και πήγα απέναντι στην Πάτρα και κίδεψα την αδερφούλα μου. Χαίρομαι όμως που λειτουργήσα εδώ. Χαίρομαι που ήμουνα εδώ στον Άγιο Σπυρίδωνα την ημέρα του Αγίου Νικολάου, γιατί με Άγιο Νικόλαο μεγάλωσα στη ζωή μου. Ναι, στην εκκλησία, στην Γόνιτσα, η Μητρόπολη, δίπλα στη γειτονιά, στο σπίτι μου, είναι Άγιος Νικόλαος. Από μικρό παιδί τον αγαπάω τον Άγιο Νικόλαο. Μεγάλη μορφή κι αυτός, όπως όλοι οι Άγιοι. Ελεήμων, δεν υπήρχε, λέει, φτωχό στα μέρη του. Δεν υπήρχε δυστυχισμένο στα μέρη του. Όλοι οι άνθρωποι που είχαν ανάγκες παίρναν από αυτόν κάτι να στηριχτούν. Ο φανόν προστάτησε και χειρών, πεινώντων τροφέα, πενωμένων τεπλουτιστήν, λέει το τροπάριο του Αγίου Νικολάου. Ας έχουμε τη χάρη του, την ευλογία του. Και όταν λέει εκεί που είναι ο τάφος του, στα μοίρα της Λυκίας, τώρα στις μέρες μας κάποιος κρυπτοχριστιανός Τούρκος πήγε μία παρέα Ελλήνων από εδώ να προσκυνήσει τον τάφο, κατέβηκαν, λέει, κατέβηκαν κάτω, τους κατέβασε σε μια κρύπτη κάτω από το ναό του Αγίου που σώζονται ακέραια τα ερείπια, σώζεται το ναός, και εκεί είδαν πλημμυρισμένο, λέει, το μύρο από τον τάφο τόσο πολύ που τους έπιάνονταν η ανάσα από την δύναμη του μύρου. Να είμαστε καλά, λοιπόν, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε τέτοιους Αγίους Πρωτάτες. Και ο Νικολάκης μου, να είναι ευλογημένος. Τον αγαπώ πολύ.